γιατί να μας ενδιαφέρει ο Ντοστογεύσκη. Γιατί καταρχήν ο Ντοστογεύσκη ήταν προφήτης. Και ένας προφήτης μιλάει άχρονα. Δεν μιλάει για το παρόν, μιλάει με αφετηρία το παρόν του, το σήμερα, της εποχής του, αλλά νομίζω ότι με αυτή την έννοια μιλάει για όλες τις εποχές. Εγώ τον γνώρισα στην εφηβεία μου, τον Ντοστογεύσκη, τότε ακόμα που διαβάζαμε, γιατί τώρα δεν ξέρω οι σημερινοί νέοι. Τα βιβλία του είναι μεγάλα, είναι ογκώδη και δεν ξέρω αν θα έχει ένας σημερινός νέος την υπομονή να διαβάσει όλο του το βιβλίο. Ίσως κάποιοι σίγουρα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις εποχές που βγαίνουν από τις συνήθειες των εποχών. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία σίγουρα θα τον γνωρίσουν ίσως από ταινίες, ίσως από άλλα πράγματα και όχι από το ίδιο του το έργο. Από μια παράσταση σαν τη δική μας, που είναι, έχει κρατήσει αυτή η διασκευή που βρήκα την καρδιά και έχει διατηρήσει, πιστεύω, το πνεύμα του βιβλίου και του Ντοστογεύσκη από το έγκλημα και τιμωρία. Αλήθεια. Με καταλαβαίνετε, κύριε επιθεωρητά. Τα δωμάτια σας, ξέρετε που ζω εγώ. Το δικό μου δωμάτιο είναι απίστευτα μικρό. Τόσο μικρό που δεν χωράω να σταθώ τελείως όρθιος. Υπάρχει μόνο ένα μικρό παράθυρο, γι' αυτό δεν έχει πολύ φως. Το κτίριο είναι παλιό. Ακούω ήχους όλο το βράδυ. Το καλοκαίρι είναι ανυπόφορα ζεστό, το χειμώνα είναι ανυπόφορα κρύο. Οπότε όχι. Το δικό μου δωμάτιο δεν είναι καθόλου ωραίο. Αλλά είναι περισσότερο μια μπαλάντα, ένα ποίημα, ένα συναξάρι πάνω στο έγκλημα και τιμωρία. Δεν είναι το ίδιο το έργο. Έχουν κρατήσει μάλλον οι άνθρωποι που το διασκευάσανε τα πρόσωπα τα πιο βασικά, δηλαδή τον Πορφύρη, τη Σόνια, τον Ρασκόλνικο φυσικά και τον Μαρμελάντοφ. Και ότι η συμπόνια είναι απαγορευμένη στις μέρες μας από την επιστήμη την ίδια. Έτσι γίνονται τώρα τα πράγματα στην Αγγλία όπου υπάρχει πολιτική οικονομία. Καταλαβαίνετε τι θα πει να μην υπάρχει κανένα έλεος. Να μην υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι το νυν και αΐ. Μας ενδιαφέρει και σήμερα και πάντα. Κάτι που μιλάει για το σήμερα και για το αΐ, για το πάντα. Αν μπορεί να αποδοθεί όλο αυτό το τεράστιο έργο, ας πούμε, σε μία ώρα. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι το έγκλημα και τιμωρία, το πνεύμα του, η καρδιά του, αλλά όχι το γράμμα του. Δηλαδή, κρατάει την ουσία, αλλά είναι αυτό, ένα συναξάρι, μια μπαλάντα, ένα ποίημα πάνω στο έγκλημα και τιμωρία. Αλλά χωρίς να προδίδει το αρχικό κείμενο, πιστεύω. Γι' αυτό και το διάλεξα εξάλλου, γιατί εγώ τον λατρεύω τον Ντοστογεύσκη και δεν θα διάλεγα ποτέ κάτι που θα αισθανόμουν ότι τον πρόδιδε με οποιοδήποτε τρόπο. Προσπάθησα να αποφύγω και στην επιλογή των προσώπων, δεν θα πω των ηθοποιών, γιατί διάλεξα πρόσωπα. Δεν διάλεξα ηθοποιούς για αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση, γιατί πιστεύω ότι εκεί θα είχαμε πιθανότατα άλλους κινδύνους, κάποιου ίσως θεατρικού ναρκισισμού και τα λοιπά, που αυτό πιστεύω ότι θα πρόδιδε το πνεύμα του Ντοστογεύσκη. Οπότε προσπάθησα να διαλέξω πρόσωπα. Ανθρώπους που πίστευα ότι μπορούν να μεταφέρουν πάνω στη σκηνή, ακόμα και αν είναι πολύ νέοι και άπειροι σχετικά, σε σχέση με τη θεατρική τέχνη, μπορούν όμως να μεταφέρουν αυτό που είπα πριν, κάτι από το πνεύμα του Ντοστογεύσκη, ότι είναι ψυχές, ότι έχουν ένα ψυχικό τοπίο το οποίο μπορούν να μεταφέρουν πάνω στη σκηνή, παρόλες την πιθανή ότι είναι άγουρη, ας πούμε, θεατρικά. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι τώρα υπάρχει, θέλω να πω, ο Ρασκόλνικοφ, η Σόνια, παίζονται στο θέατρο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι, αν κανείς πρέπει να τους ψάξει, πρέπει να τους ψάξει κάπου μέσα μας υπάρχουν. Είναι φορείς μιας διάστασης, μιας ψυχικής διάστασης που περιέχουμε μέσα μας, όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι το τρομερό του Ντοστογεύσκη. Αυτό είναι το συγκλονιστικό που έχει, ότι
μιλάει για τις ψυχές όλων μας. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει κάνει έγκλημα, αλλά μπορεί να αναγνωρίσει έναν πιθανό εγκληματία μέσα του κάτω από άλλες συνθήκες, δεν ξέρω. Εγώ έχοντας βρεθεί πολύ κοντά μέσα από παραστάσεις που είχα κάνει παλιότερα, ας πούμε στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα και είχα μιλήσει έτσι με κάποια παιδιά, είχα αισθανθεί ότι μπορεί εγώ να μην έχω κάνει έγκλημα, να μην έχω φτάσει εκεί που είχαν φτάσει κάποια από αυτά, αλλά ότι μας χωρίζει μία τρίχα. Δεν είναι κάτι, τίποτα δεν είναι ξένο στην ανθρώπινη φύση. Φυσικά δεν παραβαίνουν όλοι τα όρια και καλά κάνουν, αλλά νομίζω ότι όσο πιο πολύ το καταλάβει κανείς αυτό, τόσο πιο συμπόνια και έλεος θα δείχνει για τους άλλους. Ναι, και αυτό επίσης που το ότι... Που το έχει πει και ο Χριστός το ίδιο, ότι να είσαι θερμός ή ψυχρός, αυτό το πασίγνωστο. Θέλω να πω, μην είσαι χλιαρός, ότι το άσπρο και το μαύρο, το θερμό και το ψυχρό είναι πιο κοντά από ότι αυτή η κοινωνική σούπα που ίσως ζούμε, ας πούμε, γενικά στην κοινωνική πραγματικότητα, μερικές φορές στις κοινωνίες μας, στην καθημερινότητά μας και τα λοιπά, που σε έχει γίνει η ζωή. Οπότε, τέτοια έργα που μιλάνε για ακραίους χαρακτήρες, αλλά που μέσα από αυτή την ακραία συμπεριφορά βγαίνουν στο φως, έχουν ενδιαφέρον για να μας θυμίζουν και αυτή την άλλη πλευρά της ζωής. Και βγήκε εκείνος που είχε πεθάνει, με το πρόσωπο, τα πόδια και τα χέρια του δεμένα με πανιά. Και ο Ιησούς τους είπε, λύστε τον και αφήστε τον να φύγει. Αυτή είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Μα τι κάνεις? Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πού να πάμε? Δεν ξέρω, είμαστε καταραμένοι και οι δύο, ας φύγουμε. Μα τι κάνεις, δεν καταλαβαίνω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι γεννηθήκαμε για να είμαστε μαζί, γι' αυτό έχω έρθει. Είμαστε γεννημένοι για να είμαστε μαζί. Είμαστε ίδιοι. Δεν το βλέπεις? Δεν καταλαβαίνω. Είχες τη δύναμη να παραβείς τον νόμο. Είσαι σαν εμένα ακριβώς. Κατέστρεψες μια ζωή τη δική σου. Αν μείνεις μόνη θα σου στρίψει, θα τρελαθείς όπως συμβαίνει και σε εμένα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Στη συγκεκριμένη παράσταση νιώθω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έρχονται προετοιμασμένοι για να δουν αυτό που θα ήθελαν ή αυτό που νομίζουν, οι πιο απλοί άνθρωποι δηλαδή, έχω εισπράξει ότι και επικοινωνούν και συγκινούνται. Εγώ με τα χρόνια, αυτά τα πράγματα που κάνω παράλληλα με τις δουλειές μου, τις πιο επαγγελματικές, όπου δεν έχω τη συνολική ευθύνη, αλλά στα πράγματα που έχω τη συνολική ευθύνη, με ενδιαφέρει και προσπαθώ να φτιάχνω πράγματα που αφενός είναι μέρος του κόσμου μου, συγκινούν εμένα. Έκανα πρόσφατα, τα τελευταία που είχα κάνει ήταν η παραστάσεις «Ο γάμος του Καραχμέτη», του Παπαδιαμάντη, παλιότερα το «Άσμα ασμάτων», του Σολομώντα, συμμεταγραφή του Σεφέρης, το Θεατροτέχνης. Τώρα αυτό είναι πράγματα που με συγκινούν, με ενδιαφέρουν υπαρξιακά και είναι μέρος του κόσμου μου. Με την πρόθεση να τον μοιραστώ αυτόν τον κόσμο, όχι ούτε με ένα κουλτουριάρικο κοινό, ούτε με τους θεατρόφιλους, αλλά με όλους. Δηλαδή θα ήθελα θεωρητικά να μπορούν στις παραστάσεις μου να έρθει ένας νέος, ένα παιδί, μια γιαγιά, ένας παππούς, όλοι. Ένας πιο αυτός, ένας λιγότερο με γνώσεις, ξέρω εγώ κτλ. Να είναι για όλους. Αυτό προσπαθώ και αυτό επιθυμώ. Δηλαδή η διαφορά του να είσαι απλώς ηθοποιός από το να σκηνοθετήσει είναι καταρχήν το ότι να είσαι σκηνοθέτης έχει πολύ περισσότερη λάντζα, γιατί έχεις ευθύνη για όλα. Και κατά δεύτερον ότι έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις πιο άμεσα για αυτό που σας είπα πριν, για αυτά που εσένα σε συγκινούν και που θα ήθελες να μοιραστείς. Δεν το καταφέρνεις πάντα, αλλά πάντως αυτή είναι η πρόθεση. Πάλι βέβαια, και σαν ηθοποιός, μοιράζεσαι, τον κόσμο σου μοιράζεσαι, αλλά αυτό περνάει από πιο πολύπλοκης διόδους, γιατί άλλοι έχουν την ευθύνη την τελική, οπότε δεν είναι τόσο άμεσο, ούτε τόσο απλό. Είναι διαφορετικό. Αυτό που θέλω να προσθέσω
Είναι η παράσταση που τελειώνει τώρα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο χώρο Μέγα που παίζουμε. Θέλουμε, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αμέσως το Δεκέμβριο να μεταφερθεί και σε κάποιο θέατρο στην Αθήνα που τώρα συζητάμε το πού, ώστε να τη δουν περισσότεροι άνθρωποι. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Αλλιώς την Άνοιξη θα δούμε, ανάλογα με τις συνθήκες.